Το χειροκρότημά σας για τον αγαπημένο μου φίλο πάνω απ' όλα, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας, τον Μάριο Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ευχαριστώ που είσαστε όλοι σήμερα εδώ και Κυριακή. Βέβαια μπορεί να είναι γιορτή αύριο και αργία, αλλά παρόλα αυτά εσείς είσαστε κοντά μας. Και στην ενέργεια, μάλιστα. Δεν είμαστε σε κάποιο κεντρικό σημείο. Για να βρούμε το ξενοδοχείο, να πούμε την αλήθεια, δυσκολευτήκαμε λίγο. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο ότι είσαστε κοντά. Δεν θα σας κουράσω πολύ, δύο-τρία πραγματάκια θα σας πω από την πλευρά μου. Τι βιώνω τον τελευταίο καιρό και ποιες είναι οι ενδείξεις, και γι' αυτό λόγο λέμε ότι οδεύουμε προς εκλογές και ότι διανύουμε μια προεκλογική περίοδο στην ουσία. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα οδεύει σαν διέξοδο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις κινήσεις που γίνονται. Η κυβέρνηση έχει μια αλλεργία στις μεταρρυθμίσεις. Αντί να κοιτάξει, να πατάξει τις παθογένειες, βάζει συνέχεια φόρους. Οι ιδιώτες επαγγελματίες και επιχειρηματίες το μόνο που κάνουν είναι να πληρώνουν φόρους, όσοι έχουν. Γιατί όσοι δεν έχουν, δεν πληρώνουν φόρους. Και να πάρουμε και κάποια παραδείγματα. Όλα αυτά είναι λόγω βέβαια πάντα των παλαιοκομματικών κυβερνήσεων με τα δοσφαίρια που έχουν διωγγώσει το δημόσιο και η ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Έχει πάει στο μηδέν. Πάνω από το 60% του εισοδήματος συμπληρώνουν και αν είναι και νέος επιχειρηματίας και αν τολμήσει να ανοίξει τώρα μια επιχείρηση, πάνω από το 80% του εισοδήματος. Η ανάπτυξη δεν έρχεται έτσι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να έχουμε επενδύσεις. Και για να έχουμε επενδύσεις πρέπει να έχουμε πολιτική σταθερότητα. Φωνάζει ο πρόεδρος, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του από την πρώτη μέρα που μπήκε στη Βουλή, κανείς δεν τον ακούει. Και ποιο είναι το οξύμορο. Σήμερα το πρωί. Ήμουν στην ΕΡΤ για όσους με παρακολουθήσατε και πριν μπούμε μέσα στο πάνελ με τον κύριο Σκουρολιάκο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο υπόλοιπο Αττικής, του λέω πάνω τι γίνεται. Λέω, δύσκολα τα πράγματα. Αξιολόγηση δεν έχει ξεκινήσει, δεν κλείνει. Πάμε για εκλογές. Και τι μου απαντάει. Αφού δεν θέλετε να συνεργαστούμε όλοι μαζί, λέει, εκεί θα πάμε. Και μου λέει, τον κοιτάω. Του λέω, κάνεις πλάκα τώρα. Στα δύσκολα θέλει συνεργασία, όπως όταν θέλατε την ψήφο για το 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη που λέγατε, η οποία ήταν ένας μποναμάς για λίγους. Και στα εύκολα μπορείτε μόνοι σας με τον κύριο Καμένο. Δυστυχώς απάντηση δεν είχε και ούτε έχουνε. Και όπως οδεύουμε, δύο είναι οι λύσεις. Η οικουμενική, οι εκλογές. Αλλιώς οδεύουμε καταστροφή και πάτο συνεχόμενα. Και τι έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει, η οικουμενική κυβέρνηση με τεχνοκράτες, υπουργούς και στελέχη οι οποίοι θα έχουν μόνο τους μέλημα το καλό αυτής της χώρας και όχι να διωγγώνουν το δημόσιο και τα δοσφαίρια. Έχουμε πει για τις παθογένειες του δημοσίου, όπου έχουμε αργομίστους και πρέπει σιγά σιγά αυτοί να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν. Γιατί δεν γίνεται να βγαίνει σε κομπές ο πρόεδρος και να λέει. Να του λένε μάλλον ότι θέλετε να κάνετε απολύσεις. Είναι πρόεδρος και τι θα κάνουμε. Αυτός που είναι σπίτι του θα τον κρατήσουμε και θα πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν μπορέσει να αξιοποιηθεί, βεβαίως θα πάει στο σπίτι του και να έρθει ένας άνθρωπος που θέλει να δουλέψει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις συντάξεις. Ακούσατε τι είπαμε στο δούμε του. 1200 σύνταξη λέει μεικτά ή ανώτατη. Εμείς φωνάζαμε και λέγαμε η ανώτατη είναι 1500. Και εδώ έρχονται ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Πώς θα ανεβάσουν τις χαμηλές συντάξεις. Αναγκαστικά οι έχοντες πρέπει να δώσουν. Και δέχομαι και επιθέσεις στα πάνες. Μα έχουν πληρώσει, λέει. Τι σημαίνει έχουν πληρώσει. Όλοι έχουν πληρώσει. Όταν όμως πάμε στην καταστροφή, οι έχοντες πρέπει να δώσουν για αυτούς που δεν έχουν. Έχουμε μιλήσει για τους μισθούς των βουλευτών, ότι πρέπει να κοπούν στη μέση. Έχουμε μιλήσει ότι πρέπει να μειωθούν οι βουλευτές, οι συντάξεις των αιρετών και των τέως βουλευτών. Μα δεν είναι πολλοί, λέει, έχουν κοπεί οι συντάξεις. Είναι 800. Τι θα κάνουμε, θα το διαιωνίζουμε όλο αυτό. Και το βασικότερο απ' όλα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους επιχειρηματίες. Αν δεν δώσουμε κίνητρα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δεν πρόκειται να μείνουν εδώ, παρά μόνο θα παίρνουν τα μπουκαλάκια τους, θα πηγαίνουν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, θα δίνουμε την ανάπτυξη στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και στην Κύπρο, και εδώ πέρα δεν θα έρχονται. Και ξέρετε τι μήνυμα επακούμε. Από την εμπειρία μου που ήμουν σε πολυεθνική εταιρεία προηγουμένως.
καλά που είσαστε κι εσείς και έρχονται οι Έλληνες επιχειρηματίες και πεδίουν εδώ πέρα, γιατί το φορολογικό σύστημα είναι καλύτερο το δικό μας. Βλέπουμε αυτοκίνητα να πηγαίνουν και να τα αγοράζουν στη Βουλγαρία και να τα φέρουν εδώ πέρα. Βλέπουμε στα Τελωνία να πηγαίνουν και να αγοράζουν τσιγάρα γιατί είναι χαμηλότερη τιμή και να τα φέρουν εδώ. Όλα αυτά είναι μείωση εσόδων για το κράτος και μείωση φόρων για το κράτος. Η λύση δεν είναι να αυξάνουμε τους φόρους. Η λύση είναι να δώσουμε κίνητρα. Και σίγουρα θέλουμε πάρα πολλά και κοντά μας να είσαστε και όλοι εσείς εδώ οι κάτοικοι της Εύβοιας. Είσαστε άνθρωποι της τοπικής παραγωγής, είσαστε άνθρωποι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δεν είσαστε παλαιοκομματικοί, ευνοιοκρατικοί του δημοσίου, οι οποίοι το μόνο που θέλετε είναι να αρπάζετε τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Προσπαθείτε και πολεμάτε να βοηθήσετε την τοπική παραγωγή και επιχειρηματικότητα. Και τέτοιους ανθρώπους τους στέλνουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Γι' αυτό στηρίξτε μας, κλείστε τα αυτιά σας στις υποσχέσεις, θα κόψουμε τον έμφυα, θα φέρουμε 13η σύνταξη, θα σκίσουμε τα μνημόνια, γιατί είδαμε δύο χρόνια που γιορτάζουν κιόλας τώρα, ενώ πεινάει ο κόσμος, αυτοί γιορτάζουν δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε που έχουν καταντήσει τη χώρα και ο απολογισμός θα γίνει σε εκλογές και να είστε σίγουροι ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, επειδή είναι και εδώ και η αγαπημένη η Δώρα μας, αν θέλει να πει μια καλησπέρα, πριν δώσουμε το βήμα στον εξαιρετικό και αγαπητό Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.